Στο μέτωπο του καιρού, στο κόκκινο λόγο καύσωνα, βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κοντά μας η Κορίνα Γεωργίου. Κορίνα. Και η Ιβηρική Χερσόνησος Μάρκο φλέγεται. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες πολλές περιοχές. Πρώτη μας στάση η Ισπανία. Βλέπουμε λοιπόν τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κάκερες. Είναι μια περιοχή, η μεγαλύτερη πόλη, η δεύτερη μεγαλύτερη της αυτόνομης περιοχής Εξτρεμαδούρας. Πραγματικά οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι πυρκαγιές έχουν σημάνει συναγερμό στις αρχές. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν φτάσει, έχουν κατακάψει εκατοντάδες στρέμματα οι φλόγες. Και να δούμε τις εικόνες και από την Πορτογαλία. Εκεί στο Αλβαέζερε, εκεί πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να κατασβέσουν τις πυρκαγιές που εδώ και πάρα πολλές ημέρες ταλανίζουν τη χώρα. Ένα εκρηκτικό μείγμα, Μάρκο, διότι υπάρχουν προβλέψεις για ακόμη και 46 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, με συγχωρείς, γιατί έχουμε μεταφερθεί στην Πορτογαλία. Οι πολίτες προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούν για να δροσιστούν, έχουν κατακλείσει τις παραλίες και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου συναγερμού η Πορτογαλία. Να δούμε λοιπόν εικόνες και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί οι αρχές, η μετεωρολογική υπηρεσία έχει σημάνει συναγερμό, διότι αναμένεται οι θερμοκρασίες να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς. Αν αυτό συμβεί, θα είναι θερμοκρασίες ρεκόρ που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας στους πολίτες, αλλά και προβλήματα μετακίνησης. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Κορίνα.